Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αγί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής κορυγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση σκυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησιν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησιν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησιν ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησιν ημάς, Κύριε, ελάς τις αμαρτίες ημών. Δέστα συγχώρησον αμίας ημίν, Άγιε, επίσκεψε εκείες τις ασθενείας ημών. Ένα γεννηματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, όιν της ουρανής, αγιασίτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήρω το θέλημά σου, ως στην ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα αθλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν της μελέτης ημών. Και μη συνέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον, Κύριε, τον λαόν σου και ευλόγησον την δονομίαν σου, νίκασες βασιλεύσαι και τον βαρβάρον δονούμενος και το σών φυλάτων για το σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ο υψωθήσεν το σταυρό εκκλησίως, υπενήμου σου κοινή πολιτεία, του συντηρμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεός, έφρονον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλίσιμων, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, η συμμαχία ανέχει εν την σύν, όπλων ειρήνης αίτε των τρόπεων. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσχυνται, μη παρήδης αγαθήτης εικασίας ημών, πανήμετρε Θεοτόκε. Στήριξε των Ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ους εκέλασε σελεύειν, και χορήγε αυτής ουρανώθεν την νίκην. Διότι έτεγε στον Θεόν μόνοι ευλογημένοι. Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελέος σου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Μακαρίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αγή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε. Δόξα τη Άγια και ομοσίω και ζωπιώ και διαιρέ το Τριάδι πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελίνεν εσύν σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελίνεν εσύν σου. Κύριε, τι επληθύθησαν οι θρηβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λέγουσι τη ψυχή μου, ουκ εσωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε, Κύριε, αντιλήτρουμι, δόξα μου και υψώνται κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντελείψητέ μου.
ου φοβηθήσουμε από μοιριάδων λαού των κρυσινεμένων μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντας τους εκθέροντας μη Ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και των λαών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψητέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μη και επιστήλεξα σε με την χείρα σου. Ουκ έστειν ίαση εν της αρκή μου από προσώπου της οργή σου, ουκ έστειν ειρήνη εν της σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήν κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και εισάπλασαν αμολεπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έως τέλους όλην την ημέρα σκηθροπάζων επορευόμην. Ότι εψώε μου πλήστησμαν ευεγμάτων και ουκ έστειν ίαση της αρκή μου. Εκακώθην και ετεπινώθην έως φόδρα οριόμην από συλλαγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο συλλαγμός μου από σου ουκ απεκρίδει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατελειπέ με η ισχύς μου και το φως των θαλμών μου και αυτού και στη μέτε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίες μου εξ εναντίας μου ίγγισαν και έστησαν και οι εγγιστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζοντο οι ζητούντες την ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μη ελάλησαν ματαιότητας και δωριότητας όλην την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οίκο φως ουκ οίκον και ως άλλονος ουκ ανοίγον το στόμα αυτού. Και γινόμην όσοι άνθρωπος ουκ ακούουν και ουκ έχουν το στόμα τη αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα, σύ εις ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου. Ότι είπον, μήποτε επιχαρώσει μη η εχθρή μου και τα σαλευθήνα πρόδας μου επ' εμέ εμερημόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έκτιμος και η αργιδόμουν οποιό μου στη διαπαντός. Ότι την ερμιάν μου εγώ αναγγελώ και μεριμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κακατέονται υπέρ εμέ και επληνθήσαν μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών ενδιαβαλών με επί καταδίκων αγαθοσύνη. Μη εγκατλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη απουστείς απ' εμού, πρόσχες εις την βοήθειά μου, Κύριε σωτηρίας μου. Μη εγκατλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη απουστείς απ' εμού, πρόσχες εις την βοήθειά μου, Κύριε σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς Θεό θρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου εν γερή μου και αβάτω και ανίδρω. Ούτως εν το Αγίου όφθυνση του ειδίν την δυναμήν σου και την δόξαν σου, ότι κρίσον το ελαιός σου επ' ζωάς, τε χείλη μου επενέσως είσαι. Ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το όνομά της σου αρώτας χείρας μου. Ως εξτέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως εν έσυ το στόμα μου. Η εμνονιβόν σου επί της ονείς μου εν της όθρης εμελέτων είσαι, ότι γινήθης βοηθός μου και εν της σκέδων ήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αναλάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτιν εζήτησαν τη ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφέας μερίδες αλλοπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύς ευχανθήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνίον εν αυτό ότι είναι φράγει στο μονολούν τον άδικα. Εν της όθρης εμελέτων είσαι, ότι εγινήθης βοηθός μου και εν της σκέπτην ήκον σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντιλάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Κύριε λαΐσον, Κύριε λαΐσον, Κύριε λαΐσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρας εκέκλαξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ των οποιών σου η προσευχή μου, πλήνον το ούσου εις την δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ίγγισε. Προσελογίστην μετά των κατεπαινόντων εις μάκων, εγενήθην ως άνθρωπος, αβοήθετος ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματοί εκαθέδοντες εν τάφο, ο νου και νύστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν.
εθεντόμε λάκο κατωτάτο, εσκοτεινίσκην σκιά θανάτου. Επεμέ επιστρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μέτρους σου επίγεγες επεμέ. Εμάκυνα στους γνωστούς μου επεμού, εθεντόμε δέλεγμα εαυτής. Παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμην η οθαλμή μου εις τρίνησαν από φτωχίας. Εκέκραξα προσέ, Κύριε, όλην την ημέραν, διεπέτρεσα προσέ τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, οι ιατροί αναστήσωση και εξομολογήσον δέση. Μη διηγήσετε της εν το τάφο το ελαιό σου και την αληθιάν σου εν τη απολία. Μη γνωσίσετε εν το σκόρε τα δάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη ευηλισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, εκέκραξα και το πρωί η προσευχή μου ποθάσισε. Είναι ότι, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκνοτητός μου, υψωθείς δε ατεπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ διήλθεν εωριές σου, οι φυθαρισμοί σου εξετελεξάν με. Εκρυκλωσάν με όσοι είδωρο την ημέρα εν περιέσω με άμα. Εμάκνας επ' εμού φύλων και πλησίων και τους δωστούς μου από την απορίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, η ημέρα σε κέκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ποιόν σου η προσευχή μου, κλείνουν το ούσου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάνατα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάν μου, πάστα σας αναποδώσει εις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάστα στα συνομία σου, τον νιώμενον πάστα στα νόσου σου. Τον λυτρούμενον εκφορά στην ζωή σου, στεφανούντε σε εν ελέη και η τιμή. Τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακανιστήστε σα ετού νεότη σου. Ποιον ελεημοσύνα ο Κύριος και κρίμα πάση τη εντεκομένη. Εγνώρισε το δούσα αυτού του Μωυσή, τη ιή Ισραήλ τα θύματα αυτού. Εκτίρμων και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οριζίσταται, ουδέ εις τον αιώνα μην ιή. Ου κατά τας ονομίες ημών επίγησιν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίες ημών αδελφέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εγκρατέωσε Κύριος ελεός αυτού, επρισβευμένος αυτών. Καθώς ον απέκουσιν ανατολέα αποδεσμών, εμάκνα θυμών τας ονομίας ημών. Καθώς εκτήρη πατήριους, οκτήρησε Κύριος φωμένος αυτόν, ότι αυτός έγινε το πλάσμα ημών εμνίστη τυχούς έσμεν. Άνθρωπος ως η χόρτος η ημέρα αυτού, ως η άνθος του αυρού, ούτως εξανθήσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό, και ούχι υπάρξει και ούχι γιωτώσει την τετόπον αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επιστοφωμένος αυτόν. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον, εις φυλάσσει διαθήκην αυτού, και με μιμές ελών αφού το ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό, ή τίμες των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογήτων Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύει ποιούνος των λόγων αυτού, του ακούσες φωνής των λόγων αυτού. Ευλογήτων Κύριον πάστε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, η ποιούνος θέλημα αυτού. Ευλογήτων Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπου δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της ασματείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώ της συνδεησήν μου τη λυθία σου, εις άκουσό μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση με το δρόμο σου, ότι ιού διευθύνσαι ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γίν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος και η κερδιέ συνεπαιμέ το πνεύμα μου εν εμή τεράκθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της γέργης σου, εν πίμεσα καιρών σου εμελέτων. Διεπέτεσα προσέτες χείρας μου η ψυχή μου εις γέννη δρόση. Ταχύ εις άκουσό μου Κύριε εξελέπτε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθείς κατεβαίνωσιν εις λάχων. Ακουστών ποιήσων μη το πρωί το λαιό σου ότι επισύλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν ανυπορεύσε με ότι πρόσερε την ψυχή μου. Εξόμε τον εχθρό μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον, διδαξόμε του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου αγαθών οδηγήσει με γη ευθεία, ένα κεντρωματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξωθέψεις του δεθούς μου και απολύς πάντα σου λίγο ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου ημί. Εισάκουσό μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση με το δούλου σου. Εισάκουσό μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση με το δούλου σου.
Το πνεύμα σου αγαθών οδηγείς με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω, Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα εσύ ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα εσύ ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα εσύ ο Θεός. Ελπίσιμο εν Κύριε, δόξα εσύ. Εν ειρήνη του Κυρίου θα ήθομεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου θα ήθομεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της ειρήνης του συμπάντος κόσμου ευσταθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Άγιου οίκου τούτου και των μεταπιστεώς ευλαβίας και φόβου Θεού ισιών των εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Μακαρίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ της χώρας ημών ταύτης, των αρχόντων κυβερνητών και συμπάντος του λαού αυτής, του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας της πόλεως ταύτης, πασής πόλεως χώρας και των πιστήκουντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπερπλεόντων διπορούντων νοσούντων καμνών των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ρίσθηνε ημάς από πάσης θλιψεώς οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συγκύριε. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκυνήσεις το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Εξομολογήστε τον Κύριο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
Όλα τα έθνη κυκλωσάν με και το όνομα του Κύριου μην αμήν αυτούς, Θεός Κύριος και επεφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Παρακυρίου έγινε το αυτή και στη θαυμαστή εν οθαλμίσιμον, Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Αγγέλη και δυνάμεις επί το μνήμα σου και οι φυλάσσοντες απενεκρώθησαν και ίσα το Μαρία εν το τάφο ζητούσε το άκραντο σου σώμα. Εσκύλευσα στον Άδη, μη πειραστήσεις επ' αυτού, υπήντησα στην Παρθένο δωρούμενος την ζωή. Ο Αναστάς εκ των νεκρών, Κύριε, δόξα Σύ. Δόξα Πατρήν και Υιόν και Αγίο Πνεύματι, Αγγέλη και δυνάμεις επί το νήμα σου, και οι φυλάσσοντες απενεκρώθησαν. Και ίστα το Μαρία εν το τάφο ζητούσα το άχραντον σου σώμα. Εσκύλευσα στον Άδην μη πειραστής υπ' αυτού, υπήντησα στη Παρθένο δωρούμενος την ζωή. Ο Αναστάς εκ των νεκρών, Κύριε δόξα Σύ. Και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ότι ευλογημένη καλέσα σου, Μητέρα, ήλθες επί το πάθος εκ ουσία βολή, λάμψεσαι το σταυρό, αναζητήσε θέλω τον Αδάμ, λέγον της αγγέλης συγχάρητέ μη, ότι ευρεθεί η απολυμένη δραχμή, ο πάντας σοφός οικονομήσας δόξα Σύ. Ετί και την ειρήνη του Κυρίου θεϊθώμε. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αγίου Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν του ζωήμων Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συν Κύριε. Ότι σον το κράτους και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Του τάφου ανεωγμένου, του αδού αδειρουμένου, η Μαρία ευώα προς τους και κρυμμένους Αποστόλους. Εξέλθετε η του αμπελώνος εργάτε, κήρυξατε τον της Αναστάσεως λόγων. Ανέστη ο Κύριος παρέχον το κόσμο το μέγα έλεος. Δόξα Πατρήν και Υιόν και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, παρίστατο το τάφο σου, Μαρία η Μαγδαληνή και κλέβωσα. Εκεί που σε νομίζουσα έλεγε, που έκρυψα στην αιώνιον ζωήν, που έθηκα στον επιθρόνου Χερουβήμ. Οι κατούτων φυλάσσοντες από του φόβου απενεκρώθησαν. Ή των Κύριων μου δότε μη, εις εν ημί κραυγάσατε, ο ενεκρής και τους νεκρούς, αναστήσας δόξα Σύ. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, προϊστορείο και δεόν την σύλληψην και ερμηνεύει ο Αδάμ των τόκων σου Θεοτόκε. Κατέβη γάρος η έτος επί πόκων, ο λόγος εν τη γαστρή σου και ευλαστήσα σαν εσφοράς η Αγία του κόσμου την σωτηρία Χριστόν των Θεών ημών, η και χαριτωμένη.
ζωή εν το τάφο ανέκητο και σφραγίσεν τον λίθο επέκητο. Ως βασιλέα υπούνταν στρατιώτε φύλλα των Χριστών και τους εχθρούς αυτού αόρασια πατάξας ανέστη ο Κύριος. Ο Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, προϊστορείο Ιωνάς των τάφων σου και ερμηνεύησι με ό,τιν έγερση την έθεον. Αθάνατε Κύριε, κατέβεις γάρος ή νεκρός εν το τάφο, όλοι σε σάδου τα σπήλας. Ανέστης δε ανεφθόρας ως δεσπότης του κόσμου η σωτηρία Χριστέ ο Θεός ημών, φωτίσας τους εν σκότη. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων να μη Θεότο και Παρθένη και Τεβετών Υιόν σου, τον εκουσίως προσπαγέντα εν σταυρών και αναστάντα εκ νεκρών Χριστών των Θεών ημών, σωθήνε τα σφυχάς ημών. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, των αγγέλων ο Δήμος κατεπλάγει ορών σε νεκρής λογιστέντα, θανάτου δε σωτήρ την ισχύ καθελώντα και συνε αυτό τον αδάμε γύραντα και εξάδω πάντα σε ελευθερώσαντα. Ευλογητός η Κύριε διδαξώ με τα δικαιώματά σου τι τα μοίρα συμπαθώς της δάκρυς είναι ο μαθητρία κοινάτε ο αστράπων εν το τάφο αγγελός προσευθέγεν τότες μυροφόρης είδετε ημείς των τάφων και ίσθητε ο σωτήρ γάρ εξανέστη του μνήματος. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου λίαν πρωί μυροφόρη έδραμων προς το μνήμα σου θρηνολογούσε. Αλεπέστη προς αυτάς ο άγγελος και είπε θρύνου ο καιρός με παυτέ μη κλαίτε την Ανάσταση δε αποστολής είπατε. Ευλογητός η Κύριε διδαξώ με τα δικαιώματά σου μυροφόροι γυναίκες με τα μύρων εθούσε προς το μνήμα σου σωτερέν ηγούντων αγγέλου τρανός προς αυτά στεγκωμένων τι με τα νεκρών των ζώντα λογίζεστε ως Θεός γάρ εξανέστη του μνήματος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι προσκυνούμε Πατέρα και τον τούτου Υιόντε και το Άγιο Πνεύμα την Αγία Τριάδα εν μία τη ουσία συν τη Σεραφείμ κράζονται στο Άγιος Αγίος Αγίος η Κύριε. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν ζωοδό την τεκούσα ελυτρός ο Παρθένε τον Αδάμα Ματίας αρμονή δε τη Εύα δηλήμης παρέσχες σαν τα ζωή σύχθηνε προς τα αυτήντε ο εξούς αρκωθείς Θεός και άνθρωπος. Αλληλούια, 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 δόξα Σύ ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα Σύ ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα Σύ ο Θεός. Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας αχράντο υπερευλογημένης εν δόξω Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων λιμονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών Χριστό του Θεό παραθώμεθα. Κύριε ότι ευλογητές σου το όνομα και δε δόξα
δόξαστε σου η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Το εκκλησίου και ζώπιό σου θανάτου Χριστέ, πύλας του άδου συντρίψας ως Θεός, ίνιξας ημίν τον πάλε παράδεισον και αναστάσε των νεκρών, ερίσω εκθωράς την ζωήν ημών. Εν το ουρανό τους οφθαλμούς μου έρω προσελώ και εκτηρών με να σώσει. Ελέησαν ημάς τους εξουθενημένους, κατατίζουν εύχριστα σκευή σου λόγε. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγίω Πνεύματι, πανσωστική αιτία, η τίνη του τον καταξία πνεύση ταχύ εξαίρετο της γης περί αύξητα τη άνω. Ημί ότι Κύριος είναι εν ημίν οδύσιμον αντισυνειδύναντο εχθρού πάλεσμα, οι νικόντες γαρενθέν υψούνται. Είσοδος είναι αυτόν, μη μου ληφθεί το η ψυχή, ως τρουθεί ο πνεύση, τάχει εξαίρετον της γης, ταιριάτη τον πως μέλω των εχθρών εις την έφυλα μαρτυμών υπάρχουν. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγίω Πνεύματι, εθέως εις της πάσην ευδοκία, σύνεση, ειρήνη και η ευλογία, εις ουργών γατώ Πατρί εστί και λόγο. Υπεπιθώτες επί Κύριον εχθροίς φοβεροί και πάση θαυμαστική ανογάρωση. Εν ανομίες χειράς αυτών ότων δικαίων κλήρως, επίκουρος έχουν σωτερού και κτίνη. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγίω Πνεύματι, το κράτος επί πάντων, ο περαιάνος στρατηγή επροσκυνώσει. Συμπάσει πνοή των κάτω. Κύριε, εξέγειρα τη δυναστεία σου και έλθε εις το σώσε ημάς. Κύριε, εξέγειραν την δυναστεία σου και έλθε εις το σώσε ημάς. Κύριε, εξέγειραν τη δυναστεία σου και έλθε εις το σώσε ημάς. Ως εν Ήπειρο πεζεύσας ο Ισραήλ, εν αβύσω ίκρεση τον διώκτη Φαραώ, καθόρο ποντουμένον Θεό, επί νίκιον οδυνεύω άσομε. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, εκτεταμένες παράμες επί Σταυρού Πατρικής επλήρωσας, ευδοκίας αγαθέ ήσουν τα συμπάντα δυο, επί νίκιον οδύνσι πάντες άσομεν. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, φόβος Υιός θεραπαίνηση τελευτή, προσταχθείς απρόσηση, το δεσπότη της ζωής, δι' αυτής βραβεύονται ημίν, ατελεύτη τον ζωή και την Ανάσταση. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς τον εαυτής δεξαμένη δημιουργών, ως αυτός ηθένησε εξ ασπόρου σου γαστρός, υπερνούν σαρκούμενον αγνή, τον κτισμάτων αληθώς εδείχθης δεσποινά. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ ο Θεός μεταναούνται δεξενήν καμέ, ως του άσω των Υιών πάντα των βίων εν αμελία ζήσαντα και σε παροργήσαντα. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ
Ον μη δε δόκας πριν κακός εσκόρπισα θείο πλούτον εμακρύνθην άπο σου. Ας όρτος ζήσασες πλάχνε πάτερ δεξέον καμέ επιστρέφοντα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι τα σαγκάλας νινίτας πατρικάς προσέ φάπλωσας δέξε Κύριε καμέ ως περ τον άσο των πανικτήμων όπως ευχαρίστως δοξάζωσε. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν εν εμή ο Θεός πάσα ανδεικνύς αγαθοσύνη πάρει δε μου την πληθύν των εγκλημάτων ως ευεργέτης της μητρός σου δε είσαι εσύ. Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε ελέησον της Παναγίας αχράντο προευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συμμόγηση την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, τη ζωαρχική παλάμη τους εθνεώτας εκ των ζωφερών και θμόνων ο ζωοδότης Αναστήσας άπαντας Χριστός ο Θεός την Ανάστασιν ευράδευσε το πρωτείο φυλάματι. Υπάρχει γαρ πάντων σωτήρ Ανάστασης και ζωή και Θεός του παντός. Των σταυρών και, την ταφήν σου ζωοδότα, ανινούμενοι πιστοί και προσκυνούμεν, ότι τον Άγιν έδισας αθάνατεν ως Θεός πανδύναμος και νεκρούς να ανέστησας και πύλας το άδος νέτριψας και κράτος του θανάτου καθήλες ως Θεός. Διό οι γηγενείς δοξολογούμεν σε πόθο τον Αναστάντα και καθελώντα εχθρού το κράτος του πανόλους και πάντας αναστήσαντα τους επισή πιστεύσαντας και κόσμον λυτρωσάμενον και των βελών του όφεως και ως μόνον δυνατόν εκ της πλάνης του εχθρού λυτρωσάμενον ημάς. Όθεν ανινούμεν ευσεβώς την Ανάστασήν σου, διείς έσωσας ημάς ως Θεός του παντός. Αγκάλας πατρικάς, διανοίξε μη σπεύσον, ασώτων στον αιμόν, κατην άλλος αβίων, εις πλουτών αδαπάνητων, αφορών του ελέου σου, νυπτοχεύουσαν, μη περίδης καρδίαν σιγαρ Κύριε. Εν κατανοίξει κραυγάζω, ημάρτων σώσον με. Δόξα Πατρήν και Υιόν και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ανήμφευτε αγνή Θεοτό και Παρθένε ημώνη των πιστών προστασία και σκέπη κινδύνων και θλίψεων και δίνων περιστάσεων πάντας λύτρωσε τους επισήτας ελπίδας κόρη έχοντας και τας ψυχάς ημών σώσον τες θείες πρεσβείες σου. Την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε ελέησον της Παναγίας αχράντου περευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε σιγαρίο
βασιλεύς της ειρήνης και το σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξον αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Της Πατρώας δόξη σου, αποσκυρτήσας αφρόνος, εν κακής εσκόρπισα όν μη παρέδοκας πλούτων. Όθεν σύ την του ασώτου φωνήν κραυγάζω, ήμαρτον ενώπιόν σου, Πάτερ εκτίδμων, δέξε με μετανοούντα και ποιησόν με ως ένα των μυστείων σου. Ως ένα των μυστείων σου. Του Σωτήρος ημών καθεκάστην διδάσκοντος διοικίας φωνής, των γραφών ακουσόμεθα περί του ασώτου και σόφρονος πάλιν και τούτου πίστη εκμιμισόμεθα την καλήν μετάνοιαν. Το κατηδόντι πάντα τα κρύφια μετά ταπεινής καρδίας κράξομεν. Ημαρτωμένσι Πάτερ εκτίρμων, κι ουκ εσμεν άξι ποτέ κληθήνε τέκνα ως πριν. Αλλος φύση υπάρχον φιλάνθρωπος, σύ προσδέχου και ποιησόν με ως ένα των μυστείων σου. Ως ένα των μυστείων σου. Τη Τρίτη του αυτού μηνός, νύμη των Αγίων Μαρτύρων Ευτροπίου, Κλεονίκου και Βασιλίσκου, τη αυτή ημέρα νύμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεοδωρήτου, Πρεσβυτέρου Αντιοχίας. Τη αυτή ημέρα οι Άγιοι Ζήνων και Ζόηλος εν ειρήνη τελειούνται. Τη αυτή ημέρα Ιωσία Πιαμούν η Παρθένος εν ειρήνη τελειούται. Τη αυτή ημέρα Δευτέρα Κυριακή του Τριουδίου, της του Ασώτου Ιού Παραβολής εκ του Ιερού Ευαγγελίου νίαν ποιούμεθα. Ειν οι Θεότατοι Πατέρες ημών Δευτέραν εν το Τριουδίου ενέταξαν. Άσωτος ητής ως εγώ θα αρωνήθη, θείου γαρίκτου πάσα η νυκτεθήρα. Διαφάτω φιλανθρωπία σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Την Μωσέως όδην ανάλαβουσα βοήσον ψυχή βοήθος και σκεπαστής εχένε το μη η σωτηρίαν ούτως μου Θεός και δοξάσω Αυτόν. Στηρώθεντα μου τον νουν, καν ποφόρον ο Θεός, ανάδειξον μεν γεωργέ των καλών. Φυτουργέ των αγαθών της πλαχνία σου, την εκ Παρθένου σου γέννηση, ο προφήτης προβλέπων ανεκήρυτευων την ακόη σου ακήκωα και φοβήθην ότι από θέμαν εκ εξόρους Αγίου κατασκήγου επεδήμησας Χριστέ. Της νύχτος διελθούσις ήγκηκεν ημέρα και το φως το κόσμο επέλαμψε δια του το ύμνη σε τάγματα αγγέλων και δοξολογήσε Χριστέ ο Θεός. Βυθό αμάρτημα των συνέχων μεσόν την και εν πελάγιν του Δίου βυθίζομαι αλλός πε των Ιωνάν εκ του θύρος
καμέμ των πάθων ανάγαγε και διάσωσον με. Τα χερουβήμ ημού μεν υπέδεσε τη καμίνο εχορευών βόντες. Ευλογητός ή ο Θεός, ότι εν αλήθεια και κρίση επίγαγες ταύτα πάντα δια τας αμαρτίας ημών, ο υπερήμνητος και δε δοξασμένος εις πάντας τους αιώνας. Εν ούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον, τον εν τη βάτομωση της Παρθένου το θαύμα, εν συνέω το όρι προτύπωσαν τα πότε, ημνείτε ευλογείτε και υπεριψούτε εις πάντας τους αιώνα. Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και να γης επαναπάβει και εσύ την δόξα να αναπέμπωμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αγή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ας απνοεί εν εσάτω τον Κύριον. Πας απνοεί εν εσάτω τον Κύριον. Εν εσάτω πνοεί πάσα τον Κύριον. Και υπέρ του καταξιωθήνε ημάς της ακρουάσεως του Αγίου Ευαγγελίου Κύριον των Θεών ημών, ηκετεύσομαι. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Σοφία ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσκομε. Δόξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι. Το καιρό εκείνο Ανάστας ο Ιησούς εκ νεκρών εστί εν μέσω των μαθητών αυτού και λέγει αυτής ειρήνη μη. Το ήθεντες δε και φοβγενόμενοι, εδώ έχουν πνεύμα θεωρεί. Και είπεν αυτοίς, τι τεταραγμένοι έστε, και διά τη διαλογίσμη ανεβαίνουν είναι τες καρδιές ημών. Είδετε τα σχηράς μου και τους πόδας μου, ότι αυτός εγώ είμαι. Ψηλάφισατε με και είδετε ότι πνεύμα σάρκα και ως Θεάου και έχει, καθώς με θεωρείτε έχοντα. Και τούτο είπον, επέδειξεν αυτοίς τας χείρας και τους πόδας, έτι δε απιστούν τον αυτόν από της χαράς, και θαυμάζον τον είπεν αυτής, έχετε τη φρόσιμον εν θάδε, ή δε πέδωκαν αυτό ηχθείους απ' του μέρους και απ' μελίσιου Κυρίου, και λαβών ενώπιον αυτόν έφαγε.
Είπε δε αυτής, ούτι λόγι ουσε λάλησα προημάς, αιτιώνες είναι ημιν ότι διπληρώθηνε πάντα τα και γράμμενα εν το νόμο Μωυσέως και πρόφητας και ψαλμής περί εμού. Τότε δίνηξεν αυτόν του νου του συνιένετας γράφας και είπεν αυτής ότι ούτω γεγραπτέ και ούτως έδιν πάθην των Χριστών και αναστήνε και εκ νεκρών τη τρίτη μέρα και κηρύχθηνε επί το όνοματι αυτού μετάνοιαν και άφεσιν αμαρτίων εις πάντα τα έθνη αρξάμενος από Ιερουσαλήμ. Ημείς δέστε μάρτυρες τούτων και ειδού εγώ αποστέλω την επαγγελία του Πατρός μου εφημάς. Ημείς δε καθίσατε εν τη πόλη Ιερουσαλήμ, έως ου ενδύσαστε δυνάμην εξύψους. Εξήγα και δε αυτούς έξω εις φυθανίαν και παράστας χειράς αυτού ευλόγησεν αυτούς και γένετο εν το ευλόγην αυτών αυτούς διέστη επ' αυτών και ανεφέρε το εις των ουρανών και αυτοί προσκύνησαντες αυτών υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ με τα χαράς μεγάλης και ήσαν δια παντός εν το ιερό ενούντες και ευλογούντες τον Θεόν. Αμήν. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Ανάστασιν Χριστού θεασάμενη προσκυνήσεμεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Το Σταυρόν Σου, Χριστέ, προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου, Ανάστασιν, υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών, εκτός Σου άλλων ουκ είδαμεν, το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε, πάντες οι πιστοί, προσκυνήσομεν τη του Χριστού, Αγίαν Ανάστασιν. Ιδού γαλ ήρθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλον το κόσμο. Δια παντός ευλογούνος των Κύριων, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού. Σταυρών γαρ επομήνες δι' ημάς, θανάτω θάνατον όλεσεν. Ελέημον ελέησον με ο Θεός, κατά τα μέγα ελεός σου και κατά το πλήθος των ηττημών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επί πλοίων πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίν διαπαντός. Σι μόνο ημάτων και των πονηρών ενώπιον σου επίσαν, όπως αν δικαιωθήσε της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθε. Ιδούγαν εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισε με ημίτην μου. Ιδούγαν
και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσα. Ραντίς με ισόπο και καθαρίστησο με, πλυνείς με και υπερχείον αλευκανθίσω με. Ακούτης μη αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από τον αμαρτιών μου και πάσας της ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαρά χτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα εφθές εγγενήσον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησαπε μου. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικός στήριξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επίς επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγέλει την ένεσή σου. Ό,τι ήθελες θα στησίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ουκ εδοκίσεις. Το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγαθήνον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Ποτέ ευδοκίσεις της η αντικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε αρίσου συνέπει το θυσιαστήριον σου όσους και λέησον με ο Θεός. Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι της μετανοίας ανοίξον μη φυλαζόντα ορθή ζυγάν το πνεύμα μου προς ναών των Αγίων σου, ναών θέρων του σώματος όλων εσπηλωμένων, αλλώς ηκτήμων καθαρών εσπλάκνωσο. Στον αιώνα.
σωτηρία σε θυνών μη τρίβος Θεόν τον και εσκρέσγαν καντερίμποσα την ψυχή να ματίες ως ραθήμος των βιών μου τέσσερις πρεσβείες ρίσε με πάσης ακαθαρσίας. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλειψω το ανώμημα μου τα πλήθη των πεπραγμένων μη δίνων ενώ πλαχνία σου ως ο Δαβίδ πόση ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επισκέψε τον κόσμο εν ελέη και εκτιρεμίες, υψώσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποινησίμων Θεοτόκου και Άη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των τίμιων επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίες του τιμίου και ενδόξου, προφητού προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανέφημων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρόσιμων, Παΐσιου του Αγιορείτου Εφόρου και Προστάτου της Αυστραλίας και της Ιεράς ημών Αρχιεπισκοπής, του Ενάκης Πατρόσιμων Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμήθουντος, του Θαυματουργού, του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Πανσόφου Εκατερίνης, των Αγίων και Δικαίων Θωπατώρων Ιωακήμ και Άνης και των Αγίων Μαρτύρων Ευτροπίου, Κλεονίκου και Βασιλίσκου, ον και την Θείαν μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομεν σε μόνε πολυέλε Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου και ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
ελεησόν, Κύριε ελεησόν, Κύριε με ελεησόν. Ελέη και εκτιρεμής και φιλανθρωπία του μονογένου σου Υιού μεθου ευλογητώσεις, Συ το Πανάγιο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αγί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την Θεοτόκον και Μητέρα του Φωτός, ειν ύμνης τιμώντες μεγαλύνομεν. Μεγαλήν η ψυχή μου των Κύριων και η Γαλλία σε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφήμ την αδιαφόρος Θεόν τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού, ειδούγκαρ από τον ίν μακαρίουσι με πάσε γενέ, την τιμιωτέραν των κερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκήτως των σεραφείμ την αδιαφόρος Θεόν λόγον τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Ότι επίσε μη μεγαλία ο δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού και το έλεος αυτού εις γενναίαν και γενναίαν της φοβουμένης αυτών την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Επίσεν γράντος εμβραχίον η αυτού η εσκόν πίσεν υπερηφάνους διανία καρδίας αυτών την τιμιωτέραν των κερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ την αδιαφόρος Θεόν λόγον τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Καθήλε δυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς την όντας ενέπλησεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε καινούς την τιμιωτέραν των κερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Αντελάβε το Ισραήλ με δός αυτού μνησιν ελέους καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος την τιμιωτέραν των κερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ την αδιαφόρος Θεόν λόγον τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Τον γηγενόν της οίκουσε τη ούτων ήτησε ώρα και ποτέ ότι παρθένος ευρέθη εγκαστρή έκουσα
και ανώδυνος το βρέφος αποτεκούσα τιούν τον σου το θάμα και σε Άγνη Θεό κοίτων Μαρία μεγαλύνομαι. Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε ελέησον της Παναγίας αχράντου υπερβλεγημένης εν δόξω της ποιμησιμών Θεοτόκου και αϊπαρθένων Μαρίας με τα πάντων εαυτούς και αμήνους και παραθώμεθα. Συν Κύριε. Ότι σεν ουσι πάσε οι δυνάμεις του ουρανών και εσύ την δόξαν αναπέμπωση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Ύψωτε Κύριον τον Θεόν ημών και προσκυνείτε το υποποδίο των ποδών αυτών. Ότι Άγιος εσύ δείκνυον ότι άνθρωπος σωτερικά τους ίαν Αναστάς εκ του μνήματος φρόσεως μετέσχες και μέσον στάς εδίδασκες μετάνοιαν κηρύσσιν ευθύς δε προς ουράνιον ανελήφθης Πατέρα και μαθητές πέμπιν τον παράκλητον επιγύλων υπέρ θεέθε άνθρωπε δόξα της η εγέρση. Χάριτος ο αθλίος, αμποδημήσας αχρίος, καγκός συνάλλος ασώτερ, ασώτος ζήσας, δεμόσι δολίος διεσκόν πίσαμ, διό με επιστρέφωναμ, ως πυρ τον άσωτον δέξε, Πάτερ, ικτήρμον και σώσον. Ναι. Κύριον εν νύν
Κρίμα εγγραπτόν, δόξα αυτή έστε πάση τη σωσή αυτού, ο σταυρό σου, Κύριε, ζωή και ανάσταση. Υπάρχει το λαό σου και σε τον Αναστάντα Θεόνι μόνοι μνούμεν ελέησον ημάς. Εν είτε τον Θεόν εν της Αγής αυτού, εν είτε αυτόν εν στερεώματιν της δυνάμε, αυτού η ταφή σου δεσπόντα παράδεισον ίνιξε το γέννητον ανθρώπων και εκφοράς λυτρωθέντες σε τον Αναστάντα Θεόν ημών υμνούμεν ελέησον ημάς. Εν είτε αυτόν εν τύπανο και χωρό, εν είτε αυτόν εν χορδές και οργάνο, Πατρί και Πνεύματι, Χριστόν ανυμνήσομεν τον Αναστάντα εκ νεκρών και προς Αυτόν εκπόμεν στη ζωή υπάρχεις ημών και Αναστάσεις ελέησον ημάς. Εν είτε αυτόν εν οίκος αλμπικός, εν είτε αυτόν εν ψαλτηρίο και καθώς γεμεν γράντεμ συνεγύρας των προμπάτωρα ημών δίωσε και δόξαζει
τον γένος των ανθρώπων και ανυμνήσουν την Ανάσταση. Εν είτε αυτόν νίκος εν κυβάλης ευηχής, εν είτε αυτόν εν κυβάλης αλλαλαγμού, πάσα πνοή εν εσάτων των Κυρίων, την του ασώτου φωνήν προσφέρουσι Κύριε, ενώπιον των οφθαλμών σου αγαθέ, εσκόρπισα τον πλούτον των χαρισμάτων σου, αλλά δέξε με μετάνω ούντας σωτήρ και σώσον με. Αναστηθή Κύριε ο Θεός μου, υψωθεί το ηχή σου, μη επιλάθη των πενήτων σου εις τέλος, όσο άσωτος Υιός ήλθον κακό εκτήρμον, ον των βίων όλων δαμπανίσας εν τη αποδημία. Εσκόρπισα τον πλούτον ον δεν δοκάς μη πάντεν, δέξε με μετανοούντα ο Θεός και με λέησον με. Εξομολογήσω με Συ Κύριε όλη καρδία μου, διηγήσω με πάντα τα θαυμάσια σου. Δαπανίσα σα σώτος της πατρικής ουσίας των πλούτων και καταναλώσας έρημος γέγονα εν τη χώρα οικίσας των πονηρών πονητών και μη και τη φέρον των μετά τούτων συνοικεσίων επιστρέψας όσοι το εκτιμών η Πάτρη ημάρτων εις τον ουρανόν και ενώτιον σου και ουκ ημί αξιός κρίθηνε ως ένα των μυστείων σου, ο Θεός και ελέησον με. Και Αγίω πνεύμα.
πνεύματι. Bendito.
Ο Αδάμ ανακέκλητε, ειν κατάραν ενέκροτε, η Εύα ηλευθέρωτε, ο θάνατος τε θανάτωτε, και εμείς εζωπήθημε, διό ανινούντες βόμε, ευελογητός Χριστός ο Θεός ημών, ο ούτως ευδοκίσας δόξασι. Δόξασι το δείξαντι το φως, δόξα εν ύψεις της Θεών και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια την μεγάλην σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πατέρ Παντοκράτορ, Κύριε ημονογενές, Ιησού Χριστέ και Αγίον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον, την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εκ δεξιών του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξα Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Καταξίωσαν Κύριε την ημέρα ταύτη μαν άματι τους φυλακθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφήμας καθόν περιπίσαμεν επίσε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματα σου. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματα σου. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματα σου. Κύριε καταφύγη, εγεννήθη σημείν εν γενναία και γενναία, εγώ είπα, Κύριε, ελέη.
Κύριος εκατέφυγον διδαξών με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παράσι ποιή ζωή εν το φωτί σου αψώμεθα φως. Παράτηνον το ελαιός σου της γινώσκος είσαι, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξαν Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, γιατί στον πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπιστεώς βλαβίας και φόβου Θεού
εισιόντων εν αυτόν του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Μακαρίου του Τιμίου Πρεσβυτέριου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ της χώρας ημών ταύτης, των αρχόντων κυβερνητών και συν παντός του λαού αυτής, Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές, Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης, του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ πλέον των οδηπόρουντων νόσουν των καμνών των εχμαλώτων και τη σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ρισθήναι μας από πάσης θλιψεώς οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφυλαξών ημάς ο Θεός της η χάρητη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγιών μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Επίσης πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης του Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσας τας αναποδόσεις αυτού, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Αντιλαβούς
σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάριτη, Κύριε ελέησον, της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης, εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν η ψυχή μου των Κύριων, εν έσαν Κύριων εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχον. Σώσαν ημάς Ιε Θεό, Αναστάσε εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Μακάριος ο Θεός Ιακώβ, βοηθός αυτού, η ελπίσ' αυτού επί Κύριον των Θεών αυτού, σώσον ημάς Ιε Θεού, ο Αναστάσε εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Βασιλεύσι Κυρίας εις τον αιώνα, ο Θεός σου σιώνεις γενεάν και γενεάν. Σώσον ημάς Ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, γενήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχον και καταδεξαμένος διά την ημετέραν σωτηρίαν, σαν κοθήνε εν της Αγίας Θεοτόκων και αη Παρθένου Μαρίας ατρέπτος εν ανθρωπίσας, σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτω θάνατον πατήσας. Ίσον της Αγίας Θριάδος, συνδοξαζόμενος τον Πατρί, και το Αγίο Πνεύματι σώσον ημάς. Again and again in peace, let us pray to the Lord. For have mercy. Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by your grace. Lord, have mercy. Commemorating our holy, pure, most blessed, glorious Lady Theotokos and ever Virgin Mary with all the saints, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God. For you are good and loving God, and to you we offer glory, Father, Son, and Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen. Αυτή η μέρα είναι επίσεν ο Κύριος, αγαλιάσομεθα και φρανθόμεν εν αυτή. Άγγελοι και δυνάμεις επί των ημάσου και οι φυλάσσοντες απενεκρώθησαν και εις να το Μαρία
εν το τάφο ζητούσα το άχραντο σου σώμα. Εσκύλεψα στον Άδη, μη πειραστείς υπ' αυτό. Υπήντησα στη Παρθένο, δωρούμενος την ζωή. Ο Αναστάς εκ των νεκρών, Κύριε, δόξα Συ. Αγγελικέ δυνάμεις επί το μνήμα σου και οι φυλάσσοντες απενεκρώθησαν και εις τα το Μαρία εν το τάφο ζητούσα το άκραντο σου σώμα. Εσκύλευσα στον Άδη, μη πειραστείς υπ' αυτό. Υπήντησα στην Παρθένο, δωρούμενος την ζωή. Ο Αναστάς εκ των νεκρών, Κύριε δόξα Συ. Τις
Σας Αγία Σου ευχάς, Αγγέλος έσχες η λειτουργούντα συμπιερώτατε. Δόξαν το σε δόξα σαν λί, δόξαν το σε στεφανός σαν λί. Προστάτην φρουρώντε αγνύπνων και του αθώνος όρου στήλων αηφωτών ανυμνήσωμεν πιστή θείων Παϊσίων εξετουμένη αυτού τας πρεσβείας προς Θεόν κραυγάζοντες ομορφρόνος Ρίου ο Πάτερ Παντίον των τοξευμάτων του Αλάστορος. Της Πατρός δόξησου αποσκυρτήσας αφρόνος εν κακή σκόρπισα ον μη παρεδόκας πλούτων όθεν εσύ την του ασώτου φωνήν κραυγάζω ενώπιον σου Πάτερ ικτήρμον δέξε με μετανοούντα και πείσονε με Κύριε ελέησον, ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, Αγίος, αθάνατος.
δόξαν Πατρί
Σώσον, Κύριε, το λαόν Σου και ευλόγησον την κληρονομίαν Σου. Πρόσχομεν. Προσέ, Κύριε, και κράξουμε ο Θεός μου, μη παρασιωπήσεις απέ μου. Σοφία. Προς Κορινθίους, πρώτης επιστολής Παύλου, το ανάγνωσμα. Πρόσχομεν. Αδελφοί, πάντα μη εξεστήν, αλλού πάντα συμφέρει. Πάντα μη εξεστήν, αλλού κι εγώ εξουσιαστήσω με υποτινός. Τα δρόματα τη κοιλία και η κοιλία της βρώμασιν. Ουδε Θεός και ταύτην και ταύτα καταργήσει. Το δε σώμα ούτη πορνεία, αλλά το Κυρίο και ο Κύριος το σώματι. Ο δε Θεός και τον Κύριον ήγηρε και ημάς εξεγέρει διά της δυναμέως αυτού. Ουκ είδατε ότι τα σώματα ημών μέλη Χριστού εστίν. Αραούν τα μέλη του Χριστού πίσω πόρνης μέλη. Μη γεννητό. Ιούκ είδατε ότι ο κολλωμένος τη πόρνη εν σώμα έστιν, έσον δε γαρφήσιν οι δυο εις άρκα μίαν. Ο δε κολλωμένος το Κύριο εν πνεύμα έστιν, φεύγεται την πορνείαν παναμάρτημα, ο εάν πείσει άνθρωπος εκτός του σώματος εστίν. Ο δε πορνεύων εις το ίδιον σώμα αμαρτάνει. Ιούκ είδατε ότι το σώμα ημών ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος εστίν, ου έχετε από Θεού και ου καίστε εαυτόν. Ηγοράστητε γάρ τιμής, δοξάσατε δι' τον Θεόν εν το σώματι ημών και εν το πνεύματι ημών. Ατινά έστι του Θεού. Ακούσουμε του Αγίου Ευαγγελίου ειρήνη πάση. Και το πνεύμα Ιησού. Εκ του κατάλουκαν Αγίου Ευαγγελίου του ανάγνωσμα πρόσχομεν. Δόξα Συ, Κύριε, δόξα Συ. Είπεν ο Κύριος την παραβολήν ταύτην, άνθρωπος της έχει δύο ιούς, και είπεν ο αιώτερος αυτόν το πατρί, Πάτερ, δώσμη το επιβάλλον μέρος της οσίας, και διήλεν αυτής των βίων, και με του πολλάς ημέρας συναγωγών, άπαντα ο αιώτερος ιός απεδίμησεν εις χώραν μακράν, και εκεί διεσκορπίσεν την ουσίαν αυτού ζωήν άσωτος,
δαπανίσαντος δε αυτού πάντα εγενετολιμός, ισχύρα κατά την χώραν εκείνην, και αυτός ήρξατο, υστερίστε και πορεύθη σε κολύθη, είναι των πολίτων της χώρας εκείνης, και έπεψεν αυτόν εις τους αγρούς αυτού βόσκιν χείρους, και επιθεμεί γεμίσε την κοιλίαν αυτού από το κερατιόν ως εις θείον η χειρή, και οδύσει δίδω αυτό, εις εαυτόν δε ήλθον είπε, πως η μισθή του πατρός μου μεριψεύσου συνάρτων, εγώ δε λοιμώ, ο δε απολύ με αναστάς, πορεύσομαι προς τον πατέρα μου και έρω αυτό. Πάτε ημάτων εις των ουρανών και ενώπιον σου, ου και τιμή άξιος κληθήνε Υιός σου, πίσον με ως ένα των μισθίων σου, και αναστάς ήλθε προς τον πατέρα εαυτού. Έτι δε αυτού μακράν απεχόντος είδεν αυτόν ο πατήρ, αυτού εσπλαχνίστηκε δράμων, επέπεισεν επί των τραχύλων αυτού, καταφύλησεν αυτόν, είπε δε αυτό Υιός, Πάτερ ημάρτων εις των ουρανών και ενώπιον σου, που και τιμή άξιος Χριστίνε Υιός σου, είπε δε ο πατή προς τον δούλου σου αυτού, εξενέγατε την στολήν την πρώτη και ενδύσατε αυτόν, και δότε δαχτύλιον εις την χείρα αυτού, και εποδήματα εις τους πόδας, και ενέγκατε στον μόσκον την σιτευτόν θύσατε, και φάγοντες εφρανθόμεν, ότι ούτες ο Υιός μου νεκρός είναι ανέζησεν, και απολωλός εγκεί ευρέθη, και ήρξαντο εφρανέστε, είναι ο Υιός αυτού πρεσβύτερος εν άγρο, και ως ερχόμενος ίγγισε την οικία, οίκωσε συμφωνίας των χώρων, και προσκαλεσάμενος ένα το παιδόν, επανθάνετο την ταύτα, ο δε είπεν αυτό ότι ο αδερφός μου οικεί, και έφτισεν ο πατήρ σου των μόσκων των σιτεύτων, και υγιέοντα αυτόν απέλαβε, οργιστή δε και ουκ ήλθεν εις ελθήν, ον πατήρ αυτόν εξέλθον παρακάλλει αυτόν, ο δε αποκριθείς είπε το πατρί, ειδούτος αυτά ετι δουλεύωση, και ουδέποτε εντολή σου, παρήλθον και ημί ουδέποτε δέδοκας ερηθών, ή να μετά το φίλον μου εφρανθώ, ότι δε ο Υιός σου ούτως καταφάγων σου το βίον με τα πόρνων ήλθεν εύσας, αυτό και μόσκον σιτεύτων, ο δε είπεν αυτό τέκνον, σι πάντοτε με τιμούει, και πάντα τα έμασα εστίν, εφρανθήνε και δε χαρίνε εδί, ότι ο αδελφός σου ούτως νεκρός και ανέζησε, και απολωλός και είναι βρέθη. The reading is from the Holy Gospel according to Luke. Let us be attentive. Glory to you, O Lord, glory to you. The Lord said this parable. There was a man who had two sons, and the younger of them said to his father, Father, give me the share of my property that falls to me. And he divided his living between them. Not many days later, the younger son gathered all he had and took his journey into a far country. And there he squandered his property in loose living.
And when he had spent everything, a great famine arose in that country, and he began to be in want. So he went and joined himself to one of the citizens of that country, who sent him into the fields to feed the swine. And he would gladly have fed on the pods that the swine ate, and no one gave him anything. But when he came to himself, he said, "How many of my father's hired servants have bread enough to have and to spare? But I perish here with hunger. I will arise and go to my father, and I will say to him, 'Father, I have sinned against heaven and before you, and I am no longer worthy to be called your son. Treat me as one of your hired servants.' And he arose and came to his father. But while he was yet at a distance, his father saw him and had compassion, and ran and embraced him and kissed him. And the son said to him, 'Father, I have sinned against heaven and before you. I am no longer worthy to be called your son.' But the father said to his servants, 'Bring quickly the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and shoes on his feet, and bring the fatted calf and kill it, and let us eat and make merry. For this my son was dead and is alive again, and was lost and is found.' And they began to make merry. Now his elder son was in the field, and as he came, he drew near to the house. He heard the music and dancing, and he called one of the servants and asked what this meant. And he said to him, 'Your brother has come, and your father has killed the fatted calf, because he received him safe and sound.' But he was angry and refused to go in. His father came out and entreated him, but answered his father, 'Lo, these many years I have served you, and I have never disobeyed your command. Yet you never give me a goat that I might make merry with my friends. But when this son of yours came, who has devoured your living with harlots, you killed for him the fatted calf.' And he said to him, 'Son, you are always with me, and all that is mine is yours. It was fitting to make merry and be glad, for this your brother was dead and is alive. He was lost and is found.'" Today, brothers and sisters, we heard the amazing and beautiful parable of the prodigal son, and we are invited to delve into the depths of divine compassion and mercy. The parable that we just heard shared with us by our Lord Jesus Christ reveals profound truths about God's unconditional love and forgiveness for each and every one of us. And this parable today echoes what the Church calls us to do throughout all the Lenten services, and that is to return to God our Father. The story begins with a young man who, filled with arrogance and a desire for independence, demands his share of his father's inheritance. "Father, give me the share of the property that belongs to me." In his recklessness,
He goes away and squanders his wealth in a far-off land, indulging in sinful pleasures and leading a life devoid of virtue. However, when he finds himself impoverished and broken, he realizes the emptiness of his pursuits, and he decides to return to his father's house. And this, brothers and sisters, is the birth of repentance. To come to my senses, to realize, to have a change in mind and heart, and want to return, being sorrowful for my past. This journey of the prodigal son mirrors our very own spiritual journey. How often do we, like the prodigal son, stray from the path of righteousness in pursuit of fleeting desires? How often do we become entangled in the trappings of this world, only to find ourselves spiritually impoverished and very distant from God? Too many times we too feel unhappy, but we don't know why. We feel something is wrong, but we just can't put our finger on it. We feel uneasy in the world. We are confused, frustrated, alienated, and we can't explain it. We want happiness and peace, and nothing seems to bring it. We want fulfillment, and it just doesn't come. Everything is fine, yet everything is wrong. Yet amidst our waywardness, there is hope. For just as the father in the parable eagerly awaits the return of his lost son, our Heavenly Father awaits our return with open arms. His love, brothers and sisters, knows no bounds. His mercy is limitless. No matter how far we have strayed, God's compassion is always available to us, ready to embrace us and welcome us back into his loving care. Saint Augustine has said that our hearts are made for God. We will forever be restless until we rest in him. Our lives are made for God, and we will be unfulfilled and dissatisfied and frustrated until we go to him. The Lenten season is the time for our conscious return to our true home. Time to set aside for us to come to ourselves and to get up and go to the divine reality to which we truly belong. Now let us briefly look at the character of the elder son in this parable. While the prodigal son is embraced with joy upon his return, the elder son responds with resentment and bitterness. He cannot understand why his father would celebrate the return of his wayward brother. Yet in his self-righteousness, he fails to recognize the depth of his father's love, and most importantly, the importance of forgiveness. The young son realizes his mistake, regrets it, and returns to his father. However, the older son returns to the father, but without love, and thus stays away from the warmth of the father's house forever. He stays in the father's house, but loves neither his father nor his brother. How often do we, like the older son, harbor resentment and judgment towards those who have strayed from the path? How often do we fail to extend the same compassion and forgiveness that God has shown to us? This parable, brothers and sisters, it teaches us a very important lesson. It calls us to repentance as God wants it, and not as we usually have it in our minds. It is not enough to turn back to God if we do not open our hearts to our brothers and sisters, especially as we see them turning back to God the Father. My dear friends, let us learn from both the prodigal son and the elder son. Let us humbly acknowledge our own shortcomings and the need of repentance, trusting in the boundless mercy of our Heavenly Father. And also
let us cultivate hearts of compassion and forgiveness, imitating the love of Christ, who welcomed sinners and outcasts with open arms. As we continue our journey through the season of Great Lent, may this parable serve as a reminder of God's unfailing love and mercy towards each and every one of us. Let us all turn to Him with contrite hearts, seeking reconciliation and, most importantly, restoration. And may we in turn extend the same love and mercy to our brothers and sisters, embodying the compassion of our Heavenly Father here on earth. Amen. Όπως υπό του κράτος σου πάντοτε φυλατωμένη, σοι δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματιν και Άγιοι, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Με Yeah.
Let us complete our prayer to the Lord. Kyrie eleison. For the precious gifts presented, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. For this holy house and those who enter it with fear, with faith,
reverence and fear of God, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. For our deliverance from affliction, anger, danger, and distress, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by your grace. Lord, have mercy. That this whole day may be perfect, holy, peaceful, and sinless, let us ask of the Lord. Grant this, O Lord. For an angel of peace, a faithful guide, a guardian of our souls and bodies, let us ask of the Lord. Grant this, O Lord. For pardon and forgiveness of our sins and offenses, let us ask of the Lord. Grant this, O Lord. For that which is good and beneficial to our souls, and for the peace in the world, let us ask of the Lord. Grant this, O Lord. That we may complete the remainder of our life in peace and repentance, let us ask of the Lord. Grant this, O Lord. That the end of our life may be Christian, painless, unashamed, and peaceful, and for a good defense at the fearful judgment seat of Christ, let us ask of the Lord. Grant this, O Lord. Commemorating our holy, pure, most blessed, glorious Lady Theotokos, and ever Virgin Mary with all the saints, let us commend ourselves and one another and our life to Christ our God. To you, our Lord. Through the compassion of your only begotten Son, with whom you are blessed, together with your all-holy, good, life-giving Spirit, now and ever unto the ages of ages. Amen. Peace be with you all. And with your spirit. Αγαπησόμεν αλλήλους, εν εν ομονία ομολογήσομεν. Αγαπήσωσε, Κύριε, ισχύς μου, Κύριε, στερε, όμα μου και καταφύγει. Σοφία προσκόμε. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα παντοκράτορα, τι την ουρανού και εις ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μοναγενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομόσουν το Πατρί διούτα πάντα έγινε τον. Τον δι ημάσους ανθρώπους και διά την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα.
σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τη γραφά και ανερθώντα εις τους ουρανούς και κάθε ζώμων δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον δοξής, πριν ζώντας και νεκρούς, ούτ βασιλείας ουκέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιόν συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον τα λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αιματιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν το μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Στο μεν καλό, στο μεν μεταφόθου, προσχόμεν την Αγίαν αναφοράν εν ειρήνη προσφέρει. Ελέον ειρήνη, σοι ανενεσεώς. Η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Και με τα πνεύματος σου ανώσχω έχομεν προς τον Κύριον. Ευχαριστήσομεν το Κύριο. Βόντα και κραγόντα και λέγοντα. Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββαώθ, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης Σανάμ εν της ύψιστης, ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίων. Ως Σανάμ ο εν της λάβετε, φάγετε, τούτο μου έστει το σώμα, το υπέρ ημών κλωμένον εις άφεση αμαρτιών. Take, eat, this is my body, which is broken for you, for the forgiveness of sins. Αυτού πάντες τούτο έστι το αίμα μου το της Καινής Διαθήκης το υπέρ ημών και πολλών εγινόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Drink from it all of you,
This is my blood of the new covenant, which is poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Amen. Εκ των σώτ, σοι προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα. Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αγίου Παρθένου Μαρίας. Αξίων εστίν ως αλήθος, μακάρι σε την Θεοτόκον ειναι μακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού χάρισε τις Αγίες σου εκκλησίες εν ειρήνη, σον εντιμών υγεία μακροημερεύοντα και ορθοτόμουντα των λόγων της εις αληθείας. Κύριε δέησον. Και ο νεκαστός κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών. Και
πάντων και βασών. Και το σήμην εν ίνο μας το ματί και μία καρδία, δοξάζει και ανήμνη το παντιμόν και μεγαλοπρέπει στο όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και Αγίοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και έστε τα ηλί του Μεγάλου Θεού και Σωτήριος ημών, Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών. Και μετά του Πνεύματος σου, πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες έτη και την ειρήνη του Κυρίου, δεηθώμεν. Υπέ το προσκομισθέντον, το αγιαστέντον, τιμιοντόρον, Κυρίου, δεηθώμεν. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, όπως εξάμενος αυτά, εις το Άγιον και υπερουράνιον, και ενώ αυτού θυσιάς Κύριον, εις όσμιον πνευματικής, αντικαταπέμψει την ίδια χάρη και την δωρεά του Αγίου Πνεύματος, δεηθώμεν. Την ενότητα της πίστης και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος και της άμνοια αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας, ακατακρίτως τολμάν επεκαλείστε σε τον επουράνιον Θεό Πατέρα και λέγει. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήρω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήρω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άκων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα αθλήματα ημών, ως και ημείς αφήνουν τις φελέτες ημών, και εμείς ενέγγεις ημάς τους πειρασμών, αλλά ρίσσε ημάς σε ημάς από του πονηρού. Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νίκαια η και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση. Κεφαλάς ημών, το Κύριο κλείνομεν. Συγκύριε. Χάρητη και εκτιραμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού Μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αγή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Προσχόμεν τα Αγία της Αγίας. Oh.
Yeah.
με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Thank you.
δώσον ο Θεός των λαών σου και ευελόγησον την κληρονομία σου. Είδομεν το φως το αληθινό, εν ελάβομεν πνεύμα επουράνιον, εύρωμεν πίστην αληθεία, διαιρέτων τριάδα προσκυνούντες, αυτή γάρι μας εσώσεν. Πάντοτε νυν και αγί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ορθή μεταλάβοντες των θείων Αγίων, άχραντων αθάνατων υποράνιων και ζωπίων φρικτών του Χριστού μυστήριων, αξίως ευχαριστήσουμε του Κυρίου, το Κυρίο αντιλαβώς όσων ανέσουν και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός, της η χάρη την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και να μάρτυρον την εισάμενη αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό του Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι εσύ ο αγιασμός ημώ και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ειρήνη προέλθομεν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερα Αγίε, ευλόγησον. Του Κυρίου δεηθόμεν. Our Lord, who bless those who bless you, and sanctify those who put their trust in you, save your people, and bless your inheritance. Protect the whole body of your church, sanctify those who love the beauty of your house. Glorify them in return by your divine power, and do not forsake us who hope in you. Grant peace to your world, to your churches, to the priests, to those in authority, and to all your people. For every good act of giving and every perfect gift is from above, coming down from you, the Father of lights. And to you we offer glory, thanks, and worship, Father, Son, and Holy Spirit, now and ever, unto the ages of ages. Αμήν. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από τον ίν και ως του αιώνος. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από τον ίν και ως του αιώνος. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από τον ίν και ως του αιώνο. Με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων, τας ψυχάς των δούλων σου σώτεραν απαυσών, φυλάσσον αυτά εις την μακαρίαν ζωή, την πάραση φιλάνθρωπε. Εις την κατάπαυση σου, Κύριε, όπου πάντες οι Αγίοι σου αναπαύονται ανάπασον, και τα ψυχάς των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατος. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο κατάβασις άδειν και τα σώδινας λύσας των πεπαιδημένων, Αυτός και τας ψυχάς των δούλων σου σώτεραν απαυσών. Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ημών η Άγνη και Άκραντος Παρθένος, Θεώνα φράστος χίσασα, πρέσβευε είπε του σωθήνε τα στιχά στον δούλον σου. Ελέησον ημάς ο Θεός,
κατά το μεγαλείο σου, δεόμεθα σου επάκουσαν και ελεησόν. Κύριε ελεησόν, Κύριε ελεησόν, Κύριε ελεησόν. Και τη δεόμεθα υπέρ αναπαύσεως των ψυχών, των και κειμένων δούλων του Θεού, Βούλας, Παύλου, Γεωργίου, Αντωνίου, Θεοφανίας, Παναγιώτου, Ιωάννου, Χριστίνης και Δημητρίου, και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής, πάμπλη μέλημα εκούσιόντε και ακούσιόν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τας ψυχάς αυτών, εν θα οι δίκαιοι αναπαύονται, τα ελέη του Θεού την βασιλείαν των ουρανών, και άφεσιν των αυτών αμαρτιών, παρά Χριστώ, το αθανάτο βασιλεί και Θεό ημών ετισόμεθα του Κυρίου δε ήθομε. Κύριε ελεησόν. O God of all spirits and of every flesh, who did trod down death and overcome Satan, bestowing life on this your world, to the souls of these your servants departed this life, do you yourself, O Lord, give rest in a place of light, in a place of green pasture, in a place of refreshment from where pain and sorrow and mourning have fled away. Every sin by them committed in thought, word, or deed, do you as our good and loving God forgive, seeing that there is no one who lives and does not sin, for you alone are without sin. Your righteousness is an everlasting righteousness, and your law is truth. Του Κυρίου δεηθόμεν. Ο Θεός των πνευμάτων και πάση σαρκός, ο των θάνατων καταπατήσας, των δε διάβολων καταργήσας και ζωή το κόσμο σου δωρισάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυσον και τας ψυχάς των και κοιμημένων δούλων σου, Βούλας, Παύλου, Γεωργίου, Αντωνίου, Θεοφανίας, Παναγιώτου, Ιωάννου, Χριστίνας και Δημητρίου, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα πάσα οδύνη, λύπη και στεναγμός, πάνε μάρτυμα του παρά αυτών πράκθεν, εν λόγο ή έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ουκ έστιν άνθρωπος ο ζήσεται και ουκ αμαρτήσει, σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη εις τον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Του Κυρίου δεηθόμεν. Βούλας, Παύλου, Γεωργίου, Αντωνίου, Θεοφανίας, Παναγιώτου, Ιωάννου, Χριστίνας, Δημητρίου, who have fallen asleep, Christ our God, and to you we offer glory with your eternal Father and your holy good life. Give me spirit now and ever unto the ages of ages. Amen. Αιωνία σα η μνήμη αξιωμακάριστη και αείμνηστη αδελφή ημών. Eternal be your memory, our beloved brothers, sisters in Christ, worthy of blessedness and everlasting. Αιωνία σα η μνήμη αξιωμακάριστη και αείμνηστη αδελφή ημών. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη αυτό. Καταπέμψας αυτοίς το πνεύμα
το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένη σαν γυναίψας φιλάνθρωπε δόξαση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναγία Θεότο και Παρθένε, των χείρων ημών τα έργα κατεύθυνων και συγχώρησιν των θεσμάτων ημών αίτησε, εν το ψάλιν ημάς των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Ναι, δύναμις, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δουλεύσατε τον Κύριο εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Let us be attentive. Τράξαστε, παιδείας, μη ποτέ αργήστη, Κύριος. Σοφία. Καθολικής επιστολής Ιακώβου, το ανάγνωσμα. Πρόσχομαι. Who is wise and understanding among you, by his good life let him show his works in the meekness of wisdom. But if you have bitter jealousy and selfish ambition in your hearts, do not boast and be false to the truth. This wisdom is not such as comes down from above, but is earthly, unspiritual, and devilish. For where jealousy and selfish ambition exist, there will be disorder and every vile practice. But the wisdom from above is first pure, then peaceful, gentle, open to reason, full of mercy and good fruits, without uncertainty or insincerity. And the harvest of righteousness is sown in peace by those who make peace. With you, the reader. Alleluia, alleluia, alleluia. Wisdom, stand and attend. Let us hear the Holy Gospel. Peace be with you all. And with your spirit. The reading is from the Holy Gospel according to Saint Luke. Let us attend. Glory to you, O Lord. Glory to you. Now his parents went to Jerusalem every year at the feast of the Passover. And when he was 12 years old, they went up according to custom. And when the feast was ended, as they were returning, the boy Jesus stayed behind in Jerusalem. His parents did not know it, but supposing him to be in the company, they went a day's journey, and they sought him among the relatives and acquaintances. And when they did not find him, they returned to Jerusalem seeking him. After 3 days, they found him in the temple sitting among the teachers,
listening to them and asking them questions. And all who heard him were amazed at his understanding and his answers. And when they saw him, they were astonished. And his mother said to him, "Son, why have you treated us so? Behold, your father and I have been looking for you anxiously." And he said to them, "How is it that you sought me? Did you not know that I must be in my father's house?" And they did not understand the saying which he spoke to them. And he went down with them and came to Nazareth and was obedient to them. And his mother kept all these things in her heart. And Jesus increased in wisdom and in stature and in favor with God and man. Glory to you, O Lord, glory to you. Let us pray to the Lord. Lord of mercy. For the peace from above and for the salvation of our souls, let us pray to the Lord. Lord of mercy. For the peace of the whole world, for the stability of the holy churches of God, and for the union of all, let us pray to the Lord. Lord of mercy. For our Archbishop Makarios, the Reverend Presbyters, the deacons in service of Christ, and all the clergy and laity, let us pray to the Lord. Lord of mercy. That this water may be sanctified by the power, energy, and descent of the Holy Spirit, let us pray to the Lord. Lord of mercy. For those who teach and those who are taught in this Sunday school, for their parents and guardians, the benefactors and supporters, the parish council and all who contribute to the godly functioning of this school, according to the will of God, let us pray to the Lord. Lord of mercy. Help us, save us, have mercy on us, and keep us, O God, by your grace. Lord, have mercy. Remembering our most holy, pure, blessed, glorious Lady Theotokos and ever Virgin Mary with all the saints, let us commit ourselves and one another and our whole life to Christ our God. To you, O Lord. For to you belong all glory, honor, worship to the Father and the Son and the Holy Spirit. Now and ever to the ages of ages. Amen. Peace be with you all. And with your spirit. Let us bow our heads to the Lord. To you, O Lord. Incline your ear, O Lord, and hear us, you who accepted to be baptized in the Jordan and sanctified the waters. And bless all of us who, through the bowing of our heads, express our obedience to you. Grant that we may be filled with your sanctification through the drinking and sprinkling of this water, and may it bring us, O Lord, health of soul and body. For you are the sanctification of our souls and bodies, and to you we ascribe glory, together with your all holy, good, and life-giving Spirit, now and forever, and unto the ages of ages. Amen. Σον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρουμένος και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολιτεύμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρουμένος και των σων φυλάτων δια του σταυρού σου πολιτεύμα.
βασιλεύσει κατά βαρβάρων δωρούμενος και των σων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σων δωρεάν αξιώσιμας πίσον Θεότο και Παρθένε, παρορώσα τα πλεμελήματα ημών και παρέκουσα ιάματα τη συνευλογία σου αχράντε. Τον σον δωρεόν αξίους ημάς πίσον Θεοτό και Παρθένε, παρολώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα ιάματα της εμπίστη λαμβάνουση την ευλογία σου άκραντε. Τον σον δωρεόν αξίες ημάς πίσον Παρθένε, παρορώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα ιάματα της εν πίστη λαμβάνουσιν την ευλογίαν σου άκραντε. Let us pray to the Lord. O Lord our God, who dwell in inapproachable light, you who are the fountain of wisdom and learning, you taught wisdom to Solomon and through the descent of your Holy Spirit, made the fishermen preachers of the gospel, teachers and apostles. You who said, O Lord, let light shine out of darkness, shine within the knowledge of your truth and in your unwaning light in the hearts of those who teach and those who are taught in our Sunday school. Grant them the spirit of wisdom and the spirit of understanding. Illumine the eyes of their souls so that they may come to know and do your will and make them children of light. You who bring forth in every good undertaking and grow through divine wisdom, through the intercessions of the all-blameless Holy Mother and of all the saints. Amen. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένο. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένο από το νυν και έως του αιώνος. Κύριοι ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνος. Του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε λαϊσόν. Ευλογία Κύριου και έλεος έλθε εφημάς δι' αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τας πρεσβείας Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίας των Τιμίων Επουρανίων Θείων Δυνάμενων Σωμάτων, ηκεσίας του Τιμίου και ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, του Οσίου Πατρόσιμων Παϊσίου, του Αγιορείτου, Εφόρου και Προστάτου, της Αυστραλίας και της Ιεράς ημών Αρχιεπισκοπής, του Εναγής Πατρόσιμων Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, του Αγίου Ενδόξου
προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου και της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Πανσόφου Εκατερίνης, των Αγίων και Δικαίων Θωπατώρων Ιωακήμ και Άνης και των Αγίων Μαρτύρων Ευτροπίου, Κλεονίκου και Βασιλίσου, όν και Αγίαζοντα ημάς Κύριε φύλατε εις πολλά έτη. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξε πάντα σημάς. Καλημέρα σας αγαπητοί μου αδελφοί, χρόνια πολλά. Καθίστε για δύο λεπτά μόνο. Μερικές ανακοινώσεις. Πρωτίστως το πρόγραμμα για το μήνα Μάρτιος είναι στη διάθεσή σας. Φεύγοντας μπορείτε να το πάρετε μαζί σας, μαζί και με το πρόγραμμα της Αγίας Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Αυτό το Σάββατο που μας έρχεται είναι το πρώτο ψυχοσάββατο, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, μαζί και με το μνημόσυνο των προσφυλών προσώπων μας, θα γίνει από τις 7.30 έως τις 10 το πρωί. Αυτό το Σάββατο δηλαδή, 9 Μαρτίου, το πρώτο ψυχοσάββατο. Beloved brothers and sisters, this coming Saturday, our church sets aside, as you know, before we enter Holy and Great Lent, 3 Saturdays that we dedicate to our dearly beloved brothers and sisters that have passed from this world. This Saturday will be the first Saturday of Souls, with Matins and Divine Liturgy from 7:30 to 10 a.m., together with the memorial service of our beloved ones, where all the names of our departed brothers and sisters will be read. So this Saturday, the 9th of March, is the first Saturday of Souls. Επίσης, αγαπητοί μου αδελφοί, η φιλόπτωχός μας για την Καθαρά Δευτέρα έχει διοργανώσει εκδρομή στους Αγίους Αποστόλους εις το Newcastle. Καθαρά Δευτέρα είναι 18 Μαρτίου. Θα έχει βέβαια λεωφορείο εδώ από τον Άγιο Σπυρίδωνα και μπορείτε και σήμερα να αποτανθείτε στις κυρίες της Φιλοπτώχου για περισσότερες πληροφορίες και να κλείσετε τις θέσεις σας για την εκδρομή που θα γίνει Καθαρά Δευτέρα εις τους Αγίους Αποστόλους εις το Newcastle. Beloved brothers and sisters, the Philoptochos on Clean Monday will be holding an excursion to the parish of the Holy Apostles in Newcastle. You are able to share that with your parents and your grandparents, and obviously this will be held on the 18th of March. Επίσης, τα θερμά μας συλληπιτήρια στις σεβαστές μας οικογένειες σήμερα, που τελέσανε το μνημόσυνο των προσφυλών προσώπων τους, και μαζί τους ευχόμαστε και προσευχόμαστε ο Θεός να αναπαύσει τα ψυχάς αυτών. We also extend this morning to all the families, friends and relatives who have gathered for memorial services of their beloved ones, and together with them, we pray that our gracious and our loving God bestows upon them life everlasting. Last but not least, on behalf of Father Stephen, who, as you saw, was with us this morning, we extend a very warm welcome to the Sunday School children for 2024, together with their dedicated teachers. We're very honored once again to have Terry Katakouzinos as the Sunday School coordinator, together with Sophie and with James, her siblings, and also Bianca. Welcome back to St. Spyridon for 2024, but most importantly to our children. Welcome back. We hope you have a fruitful year. It's always a pleasure to have you seated in the front row of the church and see your angelic and beautiful faces every Sunday. So welcome back. And also, brothers and sisters, don't forget that Sunday School is held every Sunday after Holy Communion. So please, we urge you to bring your children and your grandchildren, because these experiences and memories will last with them for the rest of their lives. Even us, ourselves, we can ponder back on our days when we were young in Sunday School, and those memories and friendships last
right up until today. So welcome to the Sunday School, a fruitful year to you. May you and your teachers be blessed, and may all of you have a blessed week. God bless. Kalia Vdomada ke Kalisa Simera.